Τη βαθιά της απογοήτευση και ανησυχία εξέφρασε η εταιρεία Visa για τις εξελίξεις στη FIFA και συνέχισε. Περιμένουμε η FIFA να λάβει γρήγορα και άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Διαφορετικά η Visa δηλώνει ότι θα επανεξετάσει τη χορηγία της. Στη FIFA υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες υποστηρικτών, οι εταίροι και οι χορηγοί. Οι εταίροι πλήρωναν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως κατά τον τελευταίο κύκλο του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ 2011-2014. Συνολικά από τους έξι εταίρους εισέρευσα στα ταμεία της FIFA σε αυτά τα 4 χρόνια πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια. Really <Συσίλια> Πολύ πιθανό μεγάλες εταιρείε που τους ενδιαφέρει η εικόνα τους να εξετάσουν την πιθανότητα να γίνουν χορηγοί αλλού. <Συσίλια> Το σύνολο του ποδοσφαίρου θα πληγεί, εκτιμάει η Διευθύντρια Αναλύσεων Αγορών Κάθλι Μπρούξ. Η πίεση στους σπόνσορες να απαιτήσουν μεταρρύθμιση της FIFA είναι μεγάλη. Ο Γενικός Διευθυντής των Οργανισμών Διεθνής Διαφάνεια δήλωσε «Αν βάζεις πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μία δουλειά, τότε σίγουρα έχεις το δικαίωμα και την ευθύνη να απαιτείς να μη σε Αλλιώνοντα τα σήματα των εταιριών, το κοινωνικό δίκτυο Reddit τη καταγγέλει για επίσημη υποστήριξη τη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καταγγελίε αφορούν τι σκληρέ συνθήκε εργασία στα γήπεδα του Κατάρ για χιλιάδε εργάτε. Πέρυσι, πρώτα η Emirates και στη συνέχεια η Sony αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία με τη FIFA, ακριβώς υπό το βάρος των καταγγελιών για διαφθορά.